Είμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τι σου άρεσε στο μουσείο? Πόφερο το εκκλησάκι απέναντι. Το ηλιοβασίλεμα. Έχεις δει την ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι»? Απέναντί μας βλέπουμε το νησί Σπιναλόγκα. Θα πεις κάτι άλλο? Όχι. Οπότε το ξέρετε, μπουκιά και χάιντε. Έχουμε έρθει στα Ανόγια. Δύο πολλές. Καμιά 30 χιλιόμετρα πάνω από το Ηράκλειο. Βουνό, κρύο. Παραδοσιακό. Και ο πρώτος μεζές που δοκίμασα είναι το κοκορέτσι. Το οποίο είναι ένα έκος. Είναι απίστευτα νόστιμο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πάρτε να τα μισθήσεις. Αυτά είναι πιτάκια. Με χόρτα. Θες να παίξουμε ένα λαρισμό πλα, αλλά στο κάμπρο. Πολύ ωραία. Δοκιμάζουμε και κρέας 8 ή αντικριστό. 8 μας είπαν είναι ο τρόπος ψηθήματος. Είναι απέναντι από τη φωτιά στην ουσία, αυτό σημαίνει. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Θεϊκό. Καλημέρα παιδιά, βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο μας στο Ηράκλειο. Όπως βλέπετε είναι ένα πολύ απλό ξενοδοχείο με όλες τις παροχές, πισίνες, με ένα απλό πρωινό που το χαιρεστείτε από το διαβέσεις. Και εμείς σαν πολύ απλοί vloggers ήρθαμε να το απολαύσουμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να χωνέψουμε κάποτε όλα αυτά που θα πάμε. Να πούμε ότι σήμερα είναι της Παναγίας, να βάλει το χέρι της. Χρόνια μας πολλά. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά για σήμερα. Απολαμβάνουμε το πρωινό μας δίπλα στην ωραία πισίνα. Λοιπόν, σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτησες, είμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι μια πόλη πάρα πολύ ωραία, είχαμε να πούμε πάρα πολλά χρόνια και έχει αλλάξει. Αυτό είναι το κέντρο, το οποίο έχει πεζοδρομηθεί όλο. Αυτή είναι η πλατεία Μοροζίνη ή αλλιώς τα Λιονταράκια. Διακρίνεται το λόγο. Και έχει και κάποια άλλα ξεφέρετε εδώ το κέντρο που θα πάμε να σας δείξουμε. Είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη της αλλαγής της πόλης του Ηρακλείου. Νομίζω ότι έχει γίνει απείρως πιο όμορφη από ό,τι ήταν αυτή η πόλη. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Πάμε να δούμε.
Εδώ είναι η Λότζια, χώρος συνάντησης ευγενών και αριστοκρατών, την περίοδο της Βενετοκρατίας. Έχουμε έρθει στο ερετικό κάστρο Κούλες, το οποίο έχει και μουσείο. Είναι αυτός ο χώρος και θα βγούμε και πάνω να δούμε την πόλη από ψηλά. Πάρα πολύ ζεστή, παιδιά. Ήθελα να γνωριστούμε μία μπύρα. Για μας, επιτέλους να γνωριστούμε, να κάνει πολύ ζεστή. Μη φοβάσαι, δεν έχουμε βάλει την ελληνική ταινία «Η θεία μου η Κύπισσα», απλώς έχουμε έρθει στα Μάτελο, όπου γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία. Πασίγνωστη παραλία της Κρήτης, καμιά ωρίτσα από το Ηράκλειο, παραμένει ατμοσφαιρική, θυμίζει πάρα πολύ την εποχή που οι Κύπης σε αυτές τις πηγές κάνανε τα σπιτάκια τους και μέναν εδώ πέρα καλοκαίρια και χειμώνες. Νομίζω ότι αν έρθει στην Κρήτη, ναι. Αξίζει να αφήσει και εδώ μια βόλτα. Είναι πολύ ωραία.
γεια σας, έχουμε έρθει στα Μάταλα και πίνουμε ένα ωραίο κοκτέιλάκι να βροχιστούμε. Η αλήθεια που δεν σας τη λέει είναι ότι μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε μία ερώτηση και βγήκαμε με κοκτέιλ και κουλούρια. Αλλά έτσι είναι οι διακοπές. Πάρε κρέπεσαι και το πρόγραμμα. Γεια μας. Παιδιά, το κουλούρι που πήραμε είναι τέλειο. Είναι αφράτο μαλακό με σουσάμι, γεμισμένο με ελιά και ντομάτα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Oh my gosh. Oh my gosh. Και μου είχε πει ένας ξένος vlogger ότι όταν μου αρέσει το φαγητό για να σας πείθω πρέπει να κάνω happy dance. Οπότε το ξέρετε, μπουκιά και high death. Τέλεια. Γεια σας. Ήρθαμε στην παραλία Κομός. Είναι δίπλα στα Μάταλα. Είναι τεράστια όπως βλέπετε. Αχανής παραλία. Και έχει και ένα κομμάτι που κάνουμε γυμνισμό για όποιον ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε το νερό πως είναι. Προσπαθώ να καταφέρω αυτή την πίτσα, την τεράστια. Το βλέπουμε. Δεν είναι ελαφρώς μεγάλη, είναι βαρέως μεγάλη. Η Ιταλία στην Χερσόνησο της Κρήτης. Δοκιμάζω. Γεμάτη γεύση. Υπέροχη γεύση πίτσας.
Φαντάζομαι να απολαύσατε την πολύ ωραία επίσκεψη στην Κνωσό, στο παλάτι του Μίνωα. Ένα παλάτι από την νεολιθική εποχή μέχρι το 5ο αιώνα. Μετά καταστράφηκε ολοκληρώς από φωτιές, από την έκρηξη του Σοφίου της Σαντορίνης. Ανακαλύφθηκε περίπου στα μέσα του 1700 και τώρα έχουμε ό,τι έχει βρεθεί. Ο Μίνος, ο Δέδαλος, όλη αυτή η ιστορία που είναι πριν από την ιστορία του 5ου αιώνα, πριν από την Ακρόπολη και από το Χρυσό αιώνα, ζωντανεύει εδώ, στην Κρήτη. Περίπου 3-5 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη επίσκεψη. Αν έρθετε, πάρτε και αυτό το σιλάδι που γράφει αρκετές πληροφορίες. Θα περάσει ωραία. Έχεις δει την ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι»? Λοιπόν, σε αυτό το γεφυράκι συγκρατήθηκαν οι Κροντάτσιδες με τους Φορτουνάτσιδες. Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Πάρα πολύ ωραία πόλη της Κρήτης. Έχει αλλάξει πολύ από τότε που είχαν έρθει, πριν από 30 χρόνια. Όλη η Κρήτη έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει ομορφήνει. Είναι πολύ ωραία γιατί είναι αρκετά μεγάλη πόλη με μαγαζιά, με σπίτια, βλέπεις εδώ πολυκατοικίες. Έχει αυτό το υπέροχο λιμανάκι με τις βάρκες, με τα βράχια πίσω. Αριστούργημα, είναι σαν σκηνικό. Άγιος Νικόλαος, αυτό μόνο. Τι τρως, θα μας πεις? Χορταστικό. Βάφλα με δύο μπάλες παγωτό, σιρόπι σοκολάτες από πάνω. Εξαιρετικό. Εμένα η επιλογή μου είναι πιο λιτή και πιο κλασική. Παγωτό καϊμάκι με γλυκό βύσσινο και το φραπεδάκι από δίπλα. Αν έρθεις στον Άγιο Νικόλαο, δοκίμασέ τα. Αν έρθεις σε Ελλάδα, επίσης δοκίμασέ τα. Ήρθαμε στην Πλάκα, μία παραλία μετά την Ελούντα, στον Άγιο Νικόλαο κοντά. Απέναντί μας βλέπουμε το νησί Σπιναλόγκα. Πάμε να δούμε τα νερά. Είναι λίγο περασμένη η ώρα, είναι μετά τις 6. Έχει αρκετές πέτρες. Δοκιμάζω τη μακαρονάδα του ψαρά στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το φρούριο φύλλες. Το δείξω σε καλά. Θα πάω ένα κομμάτι. Η μακαρέα είναι κομμάτι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάω. Happy dance. Happy dance. Πολύ ωραία, φοβερή θέα.
Στην υγειά σας. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας γλυκό κουταλιού καρότο, χαλβά, λουκουμάδες με παγωτό, καρπούζι και ένα καραφάκι τσίπουρο. Αυτά είναι το κέρασμα, είναι από το μαγαζί. Δεν φτάνει ότι φάγαμε που σκάσαμε ή μερίζαν την κλάση. Πήγαν και όλα αυτά για να μας πούνε καληνύχτα. Η Κρητική είναι πολύ φιλόξενη, η αλήθεια είναι. Και γενικά στα μαγαζιά πάντα σου βγάζουν κεράσματα και διάφορα. Και αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, μπορεί τώρα δεν μπορούμε να τα φάμε όλα αυτά, αλλά είναι ωραίο. Νομίζω ότι αυτό για μας. Για μας. Κάνετε χάπι ντάνς. Κάνετε χάπι ντάνς. Αυτό το τσίπουρο θέλει πολύ χάπι ντάνς, αλλά είμαι λίγο κουρασμένος. Είμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, όπου είδαμε πάρα πολύ ωραία θέματα, τα περισσότερα από την γνωστό που επισκεφθήκαμε χθες. Επειδή είχε πολλά τζιτζίκια εκεί, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν θα ακούγονταν τίποτα. Θα σας πω επιγραμματικά ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο το Μουσείο της Γνωστού. Πρέπει να το επισκεφτείτε αν έρθετε στην Κρήτη. Εννοείται ότι όσοι έχετε έρθει και πάει, το φαντάζομαι. Είναι το παλάτι του Μίνωα. Και όλη αυτή η τοποθεσία που είχε ζωή από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και κάτι ακόμα. Οι πρώτες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1878, από ό,τι μου είπαν εδώ από κριτικούς
ξεκίνησαν από Ηρακλειώτες. Ξεκίνησαν πρώτα τις καφές, μετά έρχονται ξένοι. Και βέβαια έχουμε σήμερα το αποτέλεσμα, αυτό το υπέροχο πράγμα που είδατε στο βίντεο. Και έχω να πω ότι και το μουσείο εδώ και το παλάτι της Μόσχου είναι από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ελλάδας. Το μουσείο εδώ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ελλάδας. Πραγματικά είναι υπέροχο, υπέροχη οργάνωση, πολύ σημαντικά και πάρα πολύ ωραία εκπαίδευση. Να συμπληρώσουμε ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου θα δείτε το δίσκο της Φεστού, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, και επίσης θα δείτε τις τυχογραφίες από το παλάτι της Γνώσης. Είναι συγκλονιστικές. Και μετά την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καθίσαμε στην πλατεία με τα λιονταράκια, στην Κρίνη μάλλον, Μοροζίνη. Είναι πολύ όμορφα, προσωρά. Έχουμε καθίσει σε ένα ιστορικό μαγαζί από το 1922, το Κυρκόρ, το οποίο κάνει την καλύτερη μπουγάτσα της πόλης. Πρέπει να τη δείτε. Περιολόγος. Αυτή η μπουγάτσα που τρώμε είναι σκέτη με μυζήφρα. Τη σερβίρουν και με μέλι και με ζάχαρη και ανάλογα με την όρεξή σου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσουμε. Έτσι. Ξέρεις ότι θα είναι. Παραδοσιακή γεύση, έτσι. Λοιπόν, τι σου άρεσε στο μουσείο? Νομίζω ο δίσκος της Φεστού είναι ο στάρ, ας πούμε, του μουσείου. Ναι, ο δίσκος της Φεστού, αλλά με εντυπωσίασαν όλα τα θέματα. Ήταν πολύ σημαντικά, το είπαμε και εκεί. Ο δίσκος που είναι πύλινος, που έχει αναπαραστάσεις, έχει γράμματα επάνω. Στην πραγματικότητα... Όχι, λέω, στην πραγματικότητα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για έναν ύμνο, ναι, εξαιτίας κάποιων σχημάτων που επαναλαμβάνονται ή κάποιο μαγικό ξόρκι. Κάτι με θρησκευτικό περιεχόμενο ή μαγικό περιεχόμενο.
Έχουμε έρθει στα Μάλια, σε μια παραλία μεγάλη όπως βλέπετε. Τα Μάλια φημίζονται εκτός από την νυχτερινή του ζωή και για αυτή τη μεγάλη παραλία. Υπάρχει ένα εκκλησάκι απέναντι. Είναι η ώρα που δει ο ήλιος. Θα μπω να κάνω ένα μπανάκι. Μάλλον τον τελευταίο των διακοπών αυτών. Για να δούμε, έχει κύμα πόλη.